με αφορμή την ημέρα της αναπηρίας μαζευτήκαμε εδώ, το είχαμε κάνει βέβαια πριν 4 χρόνια. Φέτος βέβαια το κάνουμε πιο οργανωμένα. Θα σας αναλύσω στο διάλειμμα λίγο για να μην αργούμε τι θέλουμε να κάνουμε σαν σχήμα εδώ πέρα. Ήδη άρχισα, βλέπω εδώ έρχονται και χορηγοί. Για να μην καθυστερούμε να απολαύσουν τα παιδιά, γιατί γι' αυτό ήρθαμε. Για μας το βασικό μήνυμα, αυτό που θέλουμε να δείξουμε για την αναπηρία, είναι πως δεν είναι τα άτομα με αναπηρία μόνο να ζητάμε προνοιακά ή οτιδήποτε. Δεν είναι κανένας για λύπηση. Προσφέρουν χαρά, είναι δημιουργικά μέλη μέσα στην κοινωνία, παράγουν, τα βλέπετε μέσα στην πόλη όλα αυτά τα χρόνια. Εμείς με τη δουλειά μας προσπαθούμε αυτά τα 15 χρόνια που υπάρχει το ΚΚΜΕΑ, το ΚΕΦΙΑ, τώρα να κάνουμε όσο καλύτερο αυτό που μπορούμε. Έχει μια μαζευτή μια εμπειρία. Εγώ αυτό που θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους είναι το ότι η κοινωνία της Φλόρινας, όχι μόνο θεσμικά, και οι πολίτες οι ίδιοι έχουν στηρίξει το κέντρο όλα αυτά τα χρόνια, είτε ηθικά, είτε υλικά, είτε με θελοντές πάρα πολύ. Είναι ένα κάποιο πρωτόγνωρο για μένα. Εγώ έλεγα η επαρχία, είμαστε λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα σε αυτά. Δεν ήταν όμως τελικά έτσι. Και όλοι κρινόμαστε στη ζωή και τελικά η ζωή μας διαψεύδει όλους. Αλλά μην μιλάω παραπάνω, επειδή μ' αρέσει και να μιλάω λίγο. Οι βουλευτές μας είχαν όλοι ανηλυμένες υποχρεώσεις. Ο κύριος Σέλτας είναι στο Βελιγράδι και ο Γιάννης Αντωνιάδης είναι στη Βουλή. Στείλα και οι δύο ένα χαιρετιστήριο. Σας το διαβάσω λίγο, δεν είναι μεγάλα. Και θα συνεχίσουμε. Κάτσε πρώτο κυβερνητικό. Ο κύριος αγαπημένοι μου συμπολίτες, λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων, δυστυχώς δεν θα καταφέρω να παραβρεθώ στην όμορφη εκδήλωσή σας. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι είμαι κοντά σας στον αγώνα που δίνετε, ώστε οι άνθρωποι με αναπηρία να συμμετέχουν ισότιμα σε κάθε πτυχή της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής ζωής του τόπου. Είστε το φωτεινό παράδειγμα αγωνιστικότητας που μας στηρίζει ηθικά. Είμαι πρόθυμος να ανταποδώσω αυτή τη στήριξη με όποια πολιτικά διαθέσιμα μέτρα μπορώ. Με αγάπη και εκτίμηση, Κώστας Έλτσας, βουλευτής Φλόρινας. Ο κύριος Αντωνιάδης, κύριε διοικητά του ΚΕΦΙΑ, ευχαριστώ θερμά για την πρόσκλησή σας να παραβρεθώ στην αξιολογότατη μουσική εκδήλωση που οργανώνει η έφηβη με αναπηρία ενώπιση της Παγκόσμιας Αναπηρίας στις 3 του Δεκέμβρη. Δυστυχώς, λόγω ανηλυμένων κοινοβουλευτικών υποχρεώσεων, δεν θα μπορέσω να παραστώ. Η 3 Δεκεμβρίου λοιπόν μας δίνει την ευκαιρία να εστιάσουμε στα δικαιώματα και τις δυνατότητες των ανθρώπων με αναπηρία, καθώς και να φωτίσουν τα στοιχεία που συνθέτουν τη διαφορετική καθημερινότητα από τους υπόλοιπους ανθρώπους. Είναι η μέρα ευαισθητοποίησης και υπενθύμησης ότι όλοι μας είμαστε δυνάμει άτομα με αναπηρία, αλλά και η μέρα διεκδίκησης για ισότιμη θέση στην κοινωνία, για προσβασιμότητα, για διασφάλιση της αξιοπρέπειας και του σεβασμού, για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την άρση των αποκλεισμών. Κύριε καλλιτέχνη, σας παρακαλώ. Τα θερμά μου συγχαρητήρια σε εσάς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε κάθε επώνυμο και ανώνυμο συντελεστή αυτή τη εκδήλωση και ιδιαίτερα στα παιδιά αυτά που δεν το παλεύουν μια ζωή, αλλά ζουν μια ζωή της πάλης. Θεωρήστε δεδομένη κάθε ηλική και ηθική συμπαράσταση. Καλή επιτυχία στην εκδήλωσή σας. Ο Βελευθερικής Περιφερειακής Ενότησης Αντώνης Αντωνιάδης. Τώρα κανονικά, Γιάννη, συγγνώμη, Γιάννη, μήπως γίνει ο Αντωνιάδης. Τώρα ο διοικητής βέβαια έπρεπε να μας μιλήσει σήμερα, αλλά ο διοικητής θα μιλήσει με τη μουσική του, δεν πειράζει. Θα μας μιλήσει με τη μουσική του. Έτσι, καλύτερα, για να μην τα αναλύουμε πολύ. Να μας μιλήσει η κυρία Γενική Γραμματέα, να αρχίσουμε και από τις κυρίες που ήρθε και μακριά από την Αθήνα, η κυρία Πέρκα Πέπη, που ήρθε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών. Ένα χαιρετισμό μικρό όλοι για να απολαύσετε τη μουσική μας. Λοιπόν, εγώ καταρχήν ευχαριστήσω για την πρόσκληση, γιατί βλέπω ότι η βραδιά θα είναι πολύ ζεστή, πολύ γλυκιά, πολύ ενδιαφέρουσα. Θα ήθελα να δώσω τα συγχαρητήρια στους διοργανωτές, σε όλους τους συντελεστές και στον διοικητή φυσικά, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέλω λίγο να υπενθυμίσω πώς σήμερα βελτιώνεται συνεχώς η θέση των ατόμων με αναπηρία και πώς συμμετέχουν στην κοινωνική ζωή. Και αυτό έχει να κάνει από το 1992 που η Γενική Συνέλευση του ΕΕ υιοθέτησε ένα σχέδιο δράσης. Στη συνέχεια έγιναν διεθνείς συμβάσεις και υιοθετήθηκε από κάθε χώρα
Ελπίζουμε ότι θα γίνουν ακόμα περισσότερα πράγματα. Δεν θέλω αυτή τη βραδιά να πω περισσότερα και να μην σας απασχολήσω. Ευχαριστώ ξανά και καλή διασκέδαση, καλή συνέχεια. Και φυσικά είμαι στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειαστεί. Ήδη είπαμε στο πεντάλεπτο κάποιες ιδέες και πώς μπορεί αυτό να αξιοποιηθεί. Ήταν άρθη και ο Περιφερειάρχης ο κύριος Καρυπίδης, αλλά είναι άρρωστος και ο κύριος Γιαννακίδης, ο Σταύρος, αντιπεριφερειάρχης υγείας, μου στείλα μήνυμα ότι δυστυχώς δεν μπορούν να έρθουν. Ο αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ανώτας είναι σε μια ημερίδα για τους αναδασμούς στη λεκάνη της Φλόρινας εδώ πέρα. Καλά είναι και τα αγροτικά γιατί μας χρειάζονται εκεί το μέλλον. Ο κύριος Αντωνιάδης, ο Γιώργος, σαν εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ενότητας, ένα σύντομο χαιρετισμό άμα θέλει. Φίλες και φίλοι, εγώ ήθελα να πω ότι η χώρα μας περνάει μια ειδική περίοδο, δύσκολη θα έλεγα, εδώ και 6 χρόνια, με 2 βασικά χαρακτηριστικά. Την κοινωνική αποδιάρθρωση και τη φτωχοποίηση ενός μεγάλου μέρους του πληθυσμού της. Σε αυτές τις συνθήκες πιστεύουμε σαν περιφερειακή ενότητα ότι η κοινωνική αλληλεγγύη και συνοχή είναι εκ των ουκάνευ. Είναι ένας βασικός πυλώνας πάνω στον οποίο στηρίζουμε και την πολιτική μας. Με αυτή τη λογική να θεωρήσετε αυτονόητο ότι η περιφερειακή ενότητα Φλόρινας θα είναι συνέχεια στο πλευρό σας. Να ευχαριστήσω και το Δήμο της Φλόρινας, γιατί με τη βοήθειά του στήθηκε και αυτή η μέρα εδώ πέρα, τον κύριο Θεοφανή Δημήτρο. Ένα σύντομο χαιρετισμό, άμα θέλετε, κυρία Αντιδήμαρχε. Καλησπέρα και από μένα. Θέλω να σας μεταφέρω την αγάπη του Δημάρχου μας και τις καλές επιτυχίες στη συγκεκριμένη σημερινή σας εκδήλωση. Από πλευράς του Δήμου, θέλω να σας υποσχεθώ ότι δεν θα αφήσουμε κανένα πρόγραμμα ανεκμετάλλευτο που θα είναι για εσάς και θα κάνουμε τα πάντα έτσι ώστε να μπορέσουμε να σας δώσουμε το λιγότερο που όχι σας το χρωστάμε, αλλά που θα βγαίνει μέσα από την καρδιά μας. Θέλω να σας πω από πλευρά στη δικιά μου ότι είμαι πολύ περήφανος που είμαι δίπλα σας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και σας υπόσχομαι ότι σε καμιά άλλη εκδήλωση δεν θα λείψω, όχι πάντα θεσμικά, αλλά και προσωπικά. Σας ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους της εκπαίδευσης, δεν μπόρεσε ο κύριος Ιωάννου Παύλου να έρθει. Θα ήθελα να καλέσω την κυρία Κατερίνα Κασανδρή να μας πει 2 λόγια την εκπαίδευση. Έχω μάθει υπάρχουν και θετικές εξελίξεις για ηλικιακές τάξεις. Ένα χαιρετισμό και ας μας πει ένα λόγο και γι' αυτό 2 πράγματα. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς του κυρίου Ιωάννου, διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλόρινας. Εμείς από την πλευρά μας θεωρούμε ότι η εκπαίδευση αποτελεί ένα ισχυρό μέσο κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και γι' αυτό το λόγο καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη δημιουργία ενός λιγότερου περιοριστικού σχολικού περιβάλλοντος για να καλιάσουν όλα αυτά τα παιδιά που έχουν έναν δικό τους ατομικό ρυθμό μάθησης και να σεβαστούμε τις δικές τους ιδιαιτερότητες. Σε αυτό το πλαίσιο, πέρα από τις υφιστάμενες δομές, σας θυμίζω ότι έχουμε τα τμήματα ένταξης στα σχολεία γενικής παιδείας, έχουμε την παράλληλη στήριξη, επίσης τη γενική αγωγή, έχουμε το ειδικό σχολείο, προχωρούμε φέτος και με την συνδρομή βέβαια του Δημοτικού Συμβουλίου και όλων των συναρμόδιων φορέων στη δημιουργία ενός ειδικού επαγγελματικού γυμνασίου με ηλικιακές τάξεις που θα αφορά μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες και γενικά μεσαίας λειτουργικότητας παιδιά και μαθητές. Ελπίζουμε ότι σε αυτή την προσπάθεια βλέπουμε ότι η τοπική κοινωνία στέκεται αρρωγός και ελπίζουμε ότι θα ευδοκιμήσει σύντομα. Σε ευχαριστώ. Δεν ξέρω, συγγνώμη και πάλι, άμα ξέχασα κάτι, συγγνώμη κάποιον, καλύτερα να μην καθυστερούμε βέβαια και τους καλλιτέχνες εδώ θέλω να πούνε 2 λόγια κι αυτοί. Στο τέλος. Στο τέλος. Να μην κάνεις τους ακροατές.
Ή ας πει ένα ο Μάκης τώρα που θέλει γιατί βιάζεται. Σακή. Είναι και τα μου άκου που θέλει. Φορά. Έλα εδώ. Θα σου μιλήσει το κομμάτι της μετά. Πρώτα. Θα βοηθήσω το ΙΕΚ, τον Οτόμο, μαζί με την Ευγενία. Και το διοικητή και όλους, το προσωπικό και ιδιαίτερα και όλο το κόσμο σήμερα που ήρθαν εδώ και οι δημοσιογράφοι, έχουμε και τη Μαρία του Βουίτη και έχουμε και σήμερα και μία έτσι εδώ, έχουμε και ένα παρδά και είμαστε μία θα γίνει πάλι γιορτή και θα φέρετε πάσα Χριστούγεννα. Θα έχουμε και ένα παρδά εκεί. Ευχαριστώ πολύ. Να μιλήσω ή να... Αφού πολιτικός είσαι, δεν μπορείς και εσύ. Δεν είμαι πολιτικός. Δεν έχω μπει ακόμα στην Βουλή. Έτσι, καλή απάντηση. Καταρχήν, θέλω να σας ευχαριστήσω όλους και όλες που είστε εδώ και θέλω να κάνω κάποια παράπονα στην διοίκηση του νοσοκομείου. Δεν υπάρχει οδηγός καθημερινά για στο ΚΚΜΕΑ. Και είναι πρέπει να υπάρχει. Είχαμε την ναι. Από Δευτέρα. Όχι κάθε μέρα. Είχαμε σήμερα η συγκυρία ότι θα πει ο διοικητής. Άλλο πρεσίδι. Για άτομα με ειδικές ανάγκες. Η πολιτεία είναι μακριά από τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Και αυτό το λέω μπροστά και στον αντιδήμαρχο και στον αντιδυνομάρχη. Δεν είναι δίπλα μας. Και γιατί δεν είναι. Γιατί όσες φορές δεν έχει πρώτο πρόσβαση στη Φλόρινα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες και είναι ανεπίτρεπτο. Παρακαλώ πάρα πολύ, εγώ σε όλους τους πολιτικούς που βλέπω το λέω, παρακαλώ πάρα πολύ να υπάρχουν οι προσβάσεις παντού, είτε σε τράπεζες, σε όλα τα δημόσια κτίρια. Και τελευταίο είναι αυτό με τις καφετέρειες, αλλά τα δημόσια κτίρια. Πήγα στο Δήμο πριν μια εβδομάδα, δεν μπορούσα να ανέβω πάνω και αναγκάστηκε ο υπάλληλος να κατέβει κάτω. Ναι ρε Σάκη, αλλά πρέπει να... Δηλαδή, να ταλαιπωρείτε ο υπάλληλος. Εγώ αυτά είχα να πω και ελπίζω την επόμενη φορά θα γίνουν υποσχέσεις της πράξης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι κι αλλιώς το μήνυμα σήμερα της γιορτής μας ήταν διεκδικούμε, δημιουργούμε τραγουδώντας. Ακούστε τη φωνή μας διαφορετικά, να την ακούσετε τη φωνή μας τώρα. Αλλιώς διαφορετικά όπως θέλετε.